Νέο μήνυμα επανένωσης Αναστασιάδη Ακιτζή από τον πύργο του Οθέλου, όπου χθες βράδυ παρακολούθησαν συναυλία με παραδοσιακή κυπριακή μουσική. Αν συνεχίσουμε να βαδίζουμε χώρια, θα γευόμαστε το πικρό παρελθόν, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ ο τουρκοκύπριος ηγέτης υπέδειξε ότι η Κύπρος είναι η κοινή μας πατρίδα. Το ρεπορτάζ ετοίμασε ο Δημήτρης Μανουσάκης. Στην κατεχόμενη απόχωση στον πύργο του Οθέλου, εκεί που ο πολιτισμός ενώνει, ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιτζή έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα. Έστειλαν μήνυμα επανένωσης μέσω και του πολιτισμού σε μια κοινή πατρίδα με ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Αν είμαστε ενωμένοι, θα πετύχουμε. Εάν βαδίζουμε χώρια, θα γευόμαστε το πικρό παρελθόν. Πιστεύω στην κοινή μας πατρίδα Κύπρο και αυτό προσπαθούμε με το φίλο μου τον Μουσταφά. Εύχομαι τα καλύτερα στον κάθε Κύπριο και κάνω έκκληση προς εκείνους που θα μπορούσαν να έχουν αντιρρήσεις. Όπως ο φίλος μου ο Μουσταφά είπε, στην ενότητα μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Με το διαχωρισμό, το μόνο που μπορούμε να δούμε είναι την πικρία από το παρελθόν. Ας δούμε το μέλλον. Πρόεδρος Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιτζή δεσμεύτηκαν να εργαστούν ακούραστα για να βρεθεί το συντομότερο δυνατό μια λύση που θα δώσει το δικαίωμα στον κάθε Κύπριο να αισθάνεται ελεύθερος. Ο Μουσταφά Ακιτζή, υπενθυμίζοντας ότι στις 8 Ιουνίου παρακολούθησαν μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη θεατρική παράσταση στη Λεμεσό, είπε με νόημα ότι η Κύπρος είναι παντού. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου κάθε σημείο σε αυτό το νησί θα ανήκει σε όλους μας. Εργαζόμαστε γι' αυτό, εργαζόμαστε πολύ σκληρά και φυσικά χρειαζόμαστε τη στήριξη των κοινοτήτων μας. Είδαμε για άλλη μια φορά, όπως και στη Λεμεσό, ότι ο πολιτισμός μας ενώνει. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται πιο συχνά. Οι δικές μας γενιές έχουν υποφέρει και έχουν μοιραστεί την πικρία. Λέμε αρκετά, γι' αυτό και θέλουμε οι νεότερες γενιές να μοιραστούν το ωφέλη αυτού του όμορφου νησιού. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Μουσταφά Ακιτζή ευχαρίστησαν τη Διοικητική Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την ομάδα Κυπρογένεια για τη μουσική παράσταση την οποία παρακολούθησαν περίπου 700 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Έσπενπαρθ Έιτε, η Λίζα Βάτενχάιμ και άλλοι αξιωματούχοι. Τη συναυλία οργάνωσε η Τεχνική Επιτροπή για τον Πολιτισμό, η οποία συστάθηκε πρόσφατα με στόχο να προβάλλει και να διευκολύνει την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φέρουν πιο κοντά τις δύο κοινότητες.